Ανάμεσα στους πλουσιότερους Έλληνες, τόσο αυτή τη στιγμή όσο και ιστορικά, οι περισσότεροι ήταν και είναι εφοπλιστές. Τόσο πασίγνωστα ονόματα, όπως ο Μαρινάκης, ο Μελισανίδης και ο Αλαφούζος, όσο και λιγότερο γνωστά, όπως είδαμε σε προηγούμενο μας βίντεο. Όμως τα καράβια δεν είναι ο μοναδικός τρόπος ώστε κάποιος Έλληνας να γίνει μεγιστάνας. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τους πλουσιότερους Έλληνες επιχειρηματίες ή έστω ελληνικής καταγωγής που έκανε την περιουσία τους εκτός της θάλασσας και που αποφεύγουν γενικά τα φώτα της δημοσιότητας. Ένας Έλληνας επιχειρηματίας παράγει προϊόντα για 600 εκατομμύρια ανθρώπους και παρατάει την Ελλάδα μεταφέροντας τις επιχειρήσεις στην Ελβετία. Ο βασιλιάς του Χαλκού έχει το ακριβότερο διαμέρισμα του Λονδίνου και θέλει να διώξει τους Ρώσους του Σαβίδη από τη Θεσσαλονίκη για να φέρει Αμερικανούς. Δύο Ελληνοαμερικανοί έκαναν πράξη το American Dream. Έγιναν δισεκατομμυριούχοι από το μηδέν. Ο ένας με τα τσαρούχια του, τα οποία κλώτσισαν τα οπίστια του Warren Buffett. Και ο άλλος με το πιστόλι του, ο οποίος ψήνεται να αγοράσει ολόκληρο το CNN. Τέλος, η πλουσιότερη Ελληνίδα στον κόσμο πήρε μέρος, ίσως τη μεγαλύτερη, μετακίνηση πλούτου στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και κατήχε το πρωτότυπο χειρόγραφο της θεωρίας της σχετικότητας του Άλμπερτ Αϊνστάιν. Γιώργος Δαβίδ, ηγέτης της μεγαλύτερης ελληνικής πολυεθνικής. Η ιστορία του Γιώργου Δαβίδ αρχίζει στη μακρινή Αφρική πριν από περίπου έναν αιώνα. Ο θείος του, Αναστάσιος Λεβέντης, εργάζεται σε μια βρετανική εταιρεία στην Αμπεοκούτα, μια μεγαλούπολη και εμπορικό και ιεραποστολικό κέντρο στην νοτιοδυτική Νιγηρία. Ο Λεβέντης, μάλιστα, έφτασε να γίνει αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Εταιρείας για ολόκληρη τη χώρα. Η εταιρεία εξαγοράστηκε από τον πολυεθνικό κολοσσό της Unilever και ο Αναστάσιος Λεβέντης αποχωρεί για να ανοίξει τη δική του επιχείρηση στη Χρυσή Ακτή, τη σημερινή Γκάνα. Την ονόμασε AG Leventis & Company Limited. Σύντομα επεκτάθηκε στο μεγαλύτερο τμήμα της Δυτικής Αφρικής, ανταγωνιζόμενη τις εδραιωμένες μεγάλες εταιρείες της Δυτικής Ευρώπης. Σε ένα από τα παραρτήματα της επιχείρησης του Λεβέντη και συγκεκριμένα σε εκείνη της Γκάνας, ξεκίνησε την καριέρα του ο Γιώργος Δαβίδ, μαζί με τον αδερφό του Ανδρέα. Ο Γιώργος έφτασε στη χώρα αμέσως μετά την αποφύτισή του από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου το 1959. Έχοντας ήδη αναπτύξει σχέσεις με την Coca-Cola, εξαγοράζουν την εταιρεία Μολυνό, η οποία είναι το εμφιαλωτήριο της Coca-Cola στην Ιρλανδία. Το 1981 καταφέρουν να αποκτήσουν το εμφιαλωτήριο που είχε ιδρύσει το 1969 στην Ελλάδα ο θρυλικός για τη σχέση του με τη Χούντα, τον Πάπας. Έχοντας την κατοχή τους το εργοστάσιο εμφιάλωσης, οι αδερφοί Δαβίδ ιδρύουν την ελληνική εταιρεία εμφιαλώσεως ΑΕ. Όλοι τη γνωρίζουμε ως 3Ε. Η εταιρεία αναπτύσσεται ραγδαία στην Ανατολική Ευρώπη. Το 2000 ο Ανδρέας Δαβίδ φεύγει από τη ζωή και ο τιμός της εταιρείας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο αδερφός του, Γιώργος. Από την πρώτη δεκαετία της νέας χιλιετίας, ο Όμιλος διαθέτει εργοστάσια εμφιάλωσης σε 11 χώρες. Ο πληθυσμός που εξυπηρετούν ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια. Αφότου συνάψουν μετοχική συνεργασία με την Coca-Cola, η εταιρεία μετονομάζεται σε Coca-Cola HBC. Η Coca-Cola απέκτησε μειοψηφικό ποσοστό στην 3Ε. Σε αντάλλαγμα, παραχώρησε περιοχές και εμφιαλωτήρια που δεν είχε έως τότε παρουσία ο ελληνικός όμιλος. Η Coca-Cola HBC φτάνει να γίνει ο μεγαλύτερος εμφιαλωτής του κολοσσού του αναψυκτικού στην Ευρώπη και ο δεύτερος μεγαλύτερος στον κόσμο. Έχει παρουσία σε 28 χώρες. Απασχολεί 36.362 εργαζόμενους, από τους οποίους 1.500 στην Ελλάδα. Εκτείνεται από τη Σιβηρία έως την Νιγηρία και παράγει προϊόντα για τις ανάγκες περισσότερων από 585 εκατομμυρίων ανθρώπων. Αν θέλεις και εσύ να επενδύσεις σε τεράστια brands όπως η Unilever και η Coca-Cola, ο πιο εύκολος τρόπος για να το κάνεις είναι με έναν δωρεάν λογαριασμό στη Freedom 24. Στον προσωπικό μου λογαριασμό της Freedom 24 προτιμώ και επενδύω σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες με διαφοροποιημένο τρόπο, μέσω ETFs που παρακολουθούν τον δείχτη S&P 500, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο και την αστάθεια στο χαρτοφυλάκιό μου.
Συγκεκριμένα, το Vanguard S&P 500 δολάρια με σύμβολο VUAA και το iShares S&P 500 ευρώ με σύμβολο SXR8. Αν πάλι προτιμάς να γνωρίσεις τα χρηματιστήρια και την αστάθειά τους ή θέλεις να αφιερώσεις λίγο χρόνο για να αναλύσεις καλύτερα την αγορά, αξίζει να ρίξεις μια ματιά στο λογαριασμό D. Πλέον ο λογαριασμός D προσφέρει επιτόκιο 3,89% για καταθέσεις ευρώ βασισμένο στο κειμενόμενο επιτόκιο του δίθυου Euribor και 5,31% για καταθέσεις σε δολάρια βασισμένο στο κειμενόμενο επιτόκιο του δίθυου SOFR και έχουμε πάντοτε πλήρη πρόσβαση στα χρήματά μας. Επιπλέον, τα νέα αποταμιευτικά προγράμματα έχουν επίσης επιλογές για προθεσμικές καταθέσεις 3, 6 ή 12 μηνών με υψηλότερο επιτόκιο, έως 6,42% για τα ευρώ και 8,76% για τα δολάρια. Θα έχω όλες τις λεπτομέρειες και το σύνδεσμο για να ανοίξει το λογαριασμό σου στη Freedom 24 στην περιγραφή και το πρώτο σχόλιο. Χρησιμοποιώντας το δικό μας σύνδεσμο για τη δωρεάν εγγραφή σου, θα έχεις ένα μοναδικό extra bonus. Η Coca-Cola δεν ήταν η μοναδική ενασχόληση του Γιώργου Δαβίδ και της οικογένειάς του. Στα τέλη της δεκαετίας του 90 δημιούργησαν την εταιρεία Frigo Glass. Τα εργοστάσια της Frigo Glass παρήγαγαν από επαγγελματικά ψυγεία και πλαστικά κασόνια μέχρι τσίγκινα καπάκια και γυάλινα μπουκάλια. Το 1999 η Frigo Glass προχωράει στην IPO της. Αναπτύσσεται και φτάνει να διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις από την Κίνα έως τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ελλάδα έως την Ιγυρία. Όμως, από λανθασμένους χειρισμούς της διοίκησης και απρόβλεπτους εξωγενείς παράγοντες, όπως η πανδημία του 2020 και η πυρκαγιά στο εργοστάσιο της Ρουμανίας του 2021, η εταιρεία τελικά καταραίει. Εκεί που το 2015 η κεφαλαιοποίηση της Frigo Glass ξεπερνούσε τα 130 εκατομμύρια ευρώ, σήμερα δεν ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια. Ο όμιλος Δαβίδ δραστηριοποιήθηκε και σε άλλους τομείς. Εξαγόρασε την NutriArt, η οποία διαθέτει τα brands Κατσέλης και Αλατίνη, την Πάλε Ποτέ Σαπονοποιία Παπουτσάνης και την αλυσίδα σουβλατζίδικων Πίτα Παν. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν πήγαν καλά και ο όμιλος Δαβίδ σταδιακά τις ξεφορτώθηκε με όποιο τρόπο μπορούσε, συνήθως πουλώντας τες σε εξευθελιστικές τιμές. Η NutriArt πτώχευσε. Απόρρια της πτώχευσης ήταν να μείνουν 500 οικογένειες χωρίς δουλειά, προμηθευτές φρεσωμένοι και τραπεζικά χρέη ύψους περίπου 130 εκατομμυρίων. Η αιτιολογία από την πλευρά της εταιρείας ήταν ότι κλείνουμε, παιδιά, γιατί οι τράπεζες δεν μας βοηθούν. Και πήγε σε μια τράπεζα ο κύριος Δαβίδ τώρα. Η ηρωνία είναι πως την ημέρα που η NutriArt κατέβασε ρολά, η Τρόικα διόρισε τον Γιώργο Δαβίδ ως νέο πρόεδρο της Eurobank. Γιατί άλλωστε να μην διορίσει πρόεδρο μιας τράπεζας έναν επιχειρηματία του οποίου η εταιρεία φέσου τις τράπεζες με 130 εκατομμύρια, τα 5,7 εκ των οποίων ήταν στην τράπεζα την οποία κλήθηκε αδιοικήσει. Τελικά, ο Γιώργος Δαβίδ αποφάσισε να εγκαταλείψει επιχειρηματικά την Ελλάδα. Αρχικά, μια διεύθυνση 3Ε με περίπου 200 εργαζόμενους μεταφέρθηκε στη Βουλγαρία. Ακολούθησαν αναδιαρθρώσεις που μεταφράστηκαν σε κλείσιμο 3 εργοστασίων στην Ελλάδα. Τέλος, η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε στην Ελβετία και οι μετοχές της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Τέλης Μιστακίδης, ο βασιλιάς του Χαλκού. Ο Αριστοτέλης Μιστακίδης γεννήθηκε το 1662 στη Ρώμη. Κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, ενώ έχει ελληνική και βρετανική θαγένεια. Είναι απόφοιτος οικονομικών του London School of Economics και σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του υπολογίζεται στα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του 87 από το τμήμα επενδύσεων της κορυφαίας εταιρείας που δραστηριοποιείται στα παράγωγα πετρελαίου, της Cargill. Εκεί έμεινε για 6 χρόνια. Το 93 μεταπήδησε στη Mark Rich & Co. Πρόκειται για την εταιρεία που μετά την εξαγορά της μετονομάστηκε σε Glencore και η οποία έμελε να αποτελέσει σταθμό στην καριέρα του. Η Mark Rich & Co. επιβίωσε από μία σειρά σκανδάλων. Το σημαντικότερο, το 1994, βρήκε τον ιδρυτή Mark Rich στο στόχαστρο των Αμερικανικών Αρχών για φορολογικές παραβάσεις, αλλά και για συνεργασία με καρτέλ ναρκωτικών. Ο Rich αποχώρησε και έδωσε τον έλεγχο της εταιρείας στους στενούς του συνεργάτες, ένας εκ των οποίων ήταν ο Τέλης Μιστακίδης. Μέσα σε λίγα χρόνια, η Glencore κατάφερε να ελέγξει το 3% των καθημερινών παγκόσμιων συναλλαγών σε συμβόλαια πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων πρώτων υλών,
από αλουμίνιο και άνθρακα μέχρι ζάχαρη, σιτάρι, βαμβάκι και κριθάρι. Το Μάιο του 2011 η Glencore πέτυχε την εισαγωγή της στα χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Hong Kong. Μέσω της δημόσιας πρότασης η εταιρεία άντλησε το ποσό μαμούθ των περίπου 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το 2016 ο Μιστακίδης έκανε πάταγο στο Λονδίνο αποκτώντας έναντι 62 εκατομμυρίων ευρώ το ακριβότερο διαμέρισμα της πόλης. Ένα διόρροφο ακίνητο στην Μπελεγράβια που φέρει την αρχιτεκτονική σφραγίδα του διάσημου Norman Foster. Αρχές Δεκεμβρίου του 2018 η Glencore PLC ανακοίνωσε την αποχώρηση του δισεκατομμυριούχου Αριστοτέλη Μιστακίδη. Ήταν ο επικεφαλής της εμπορίας χαλκού και ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους της εταιρείας. Τον Ιούνιο του 2020 η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε πως ο Μιστακίδης κατέχει ονομαστικές μετοχές της σε ποσοστό 5,15%. Τον Ιανουάριο του 2021 η συμμετοχή του Μιστακίδη στην Πειραιώς υποχώρησε στο 3,04%. Σήμερα, μετά την τελευταία αύξηση κεφαλαίου, διαθέτει το 2,9% των μετοχών της τράπεζας. Ο Μιστακίδης δείχνει ενδιαφέρον να επενδύσει στην Ελλάδα και περισσότερο στην πόλη από την οποία κατάγεται, τη Θεσσαλονίκη. Αγόρασε το εμβληματικό κτίριο Roosevelt στην ομώνυμη οδό. Το ανακαινίζει για να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο συγκρότημα γραφείων, το στρατηγείο του. Σύμφωνα με φήμες που κυκλοφορούν σε οικονομικές εφημερίδες και sites, ο Μιστακίδης ενδιαφέρεται την αγορά του λιμανιού της Θεσσαλονίκης από τον Ιβάν Σαββίδη. Ο Σαββίδης εδώ και χρόνια έχει υποσχεθεί επενδύσεις ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ με κυριότερο τον εξυγχρονισμό της έκτης προβλήτας. Όμως οι επενδύσεις αυτές έχουν παραμείνει στα χαρτιά, με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να μην μπορεί να ενισχύσει τη στρατηγική παρουσία του στην παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά. Αναλυτές πιστεύουν πως ο Μιστακίδης έχει μιλήσει με φαντς αμερικανικών συμφερόντων προκειμένου να αγοράσει τον Όλθ από το Σαββίδη και να ισχυροποιήσει τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μεσόγειο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που ελέγχουν ήδη το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, καλοβλέπουν την περίπτωση του Όλθ. Θεωρούν πως αυτή τη στιγμή ελέγχεται από τους Ρώσους, δηλαδή από τον Ιβάν Σαββίδη. Παράλληλα, δεν μπορούν να εμπλακούν στο λιμάνι του Πειραιά, το οποίο ελέγχεται από την κινέζικη Κόσκο. Jim Davis, κοντράρι την Nike και την Adidas. Ο Jim Davis γεννήθηκε το 1943 στο Brooklyn της Μασαχουσέτης και η προσωπική του περιουσία, σύμφωνα με το Forbes, αγγίζει τα 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο πατέρας του είχε μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ελλάδα στα 15 του χρόνια. Ο Davis σπούδασε χημεία και βιολογία στο Middlebury College του Vermont. Φιλοδοξούσα να γίνω γιατρός, αλλά συνειδητοποίησα ότι μισούσε το διάβασμα, είχε πει σε μια παλιότερη συνέντευξή του. Όσο ήταν στο κολέγιο, έπαιζε και αυτό το περίεργο αμερικανικό ποδόσφαιρο που παίζεται με τα χέρια. Όταν αποφύτησε, εργάστηκε σαν πολιτής εξοπλισμού εργαστηρίων, χημίας και βιολογίας. Αλλά στο μυαλό του είχε να αγοράσει και να τρέξει μια μικρή επιχείρηση. Στις 17 Απριλίου του 1972, την ημέρα που διεξαγόταν ο φημισμένος μαραθώνιος της Βοστόνης, ο Jim Davis αγοράζει με αντίτιμο 100.000 δολαρίων μια μικρή εταιρεία παπουτσιών. Η εταιρεία αυτή απασχολούσε 6 υπαλλήλους και ονομαζόταν New Balance. Τα 100.000 που έδωσε ο Davis για New Balance σήμερα αντιστοιχούν σε 750.000 δολάρια βάσει πληθωρισμού. Δεν τα λες και λίγα. Όμως, αν αναλογιστείς τη μετέπειτα εξέλιξη εταιρείας, αποδεικνύονται τρομερή επένδυση. Σήμερα, η New Balance απασχολεί περισσότερους από 4.000 υπαλλήλους και ο τίσιος τζίρος της ξεπερνάει τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Η New Balance ήταν η πρώτη εταιρεία που κοίταξα, όμως απλά την απέρριψα. Είχα κάποιες γνώσεις γύρω από τα αθλητικά είδη, αλλά δεν ήξερα τίποτα από παπούτσια, είχε πει ο Davis. Όμως, ένα χρόνο αργότερα, είδε πως η εταιρεία ήταν ακόμη διαθέσιμη και την αγόρασε. Ο ίδιος δεν θεωρεί πως είναι κάποια ιδιοφυΐα στο επιχειρήν. «Δεν χρειάζεται να είσαι ιδιαίτερα έξυπνος. Χρειάζεται να είσαι τυχερός», είχε δηλώσει. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο βιογραφικό του, το timing έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εκτόξευση της New Balance. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, η δημοτικότητα του τρεξίματος εκτινάχθηκε. Το παπούτσι που έβαλε τη New Balance στο χάρτη ήταν το 320, που κυκλοφόρησε το 76 και ήταν το πρώτο που έφερε το λογότυπο με το διάσημο N. Παράλληλα, ήταν και εκείνο που ξεχώρισε το περιοδικό Runner's World ως το καλύτερο της εποχής του. Ο Davis
αρχικά δεν ασχολήθηκε με το design και την εμφάνιση του παπουτσιού που κατασκεύαζε. Έδινε έμφαση στη φόρμα, την άνεση και την ποιότητα, προκειμένου να καταφέρει να τα πουλάει σε υψηλότερη τιμή. Το 1982 κυκλοφόρησε το New Balance 990. Το παπούτσι αυτό χαρακτηρίστηκε ως το πιο τεχνολογικά προηγμένο και ακριβό αθλητικό που είχε βγει ποτέ στην κυκλοφορία μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ήταν το πρώτο παπούτσι που έσπασε το φράγμα των 100 δολαρίων και στη συνέχεια έγινε θρύλος της βιομηχανίας αθλητικών υποδημάτων. Υπό τη διοίκηση του Davis, οι πωλήσεις New Balance εκτινάχθηκαν μέσα σε λίγα χρόνια. Οι 100.000 δολάρια του 1972 έγιναν 1,3 εκατομμύρια το 1976 και μέχρι το 1985 είχαν φτάσει τα 80 εκατομμύρια δολάρια. Μέχρι το 2002 οι πωλήσεις ξεπερνούσαν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η ανάπτυξη New Balance είναι γρηγορότερη από εκείνη των παραδοσιακών ονομάτων του χώρου, όπως η Nike και η Adidas. Επιπρόσθετα, η εταιρεία επεκτάθηκε σε ίδια ένδυσης και αθλητικού εξοπλισμού και εξακολουθεί να είναι μία από τις λίγες εταιρείες που κατασκευάζει παπούτσια στην Αμερική. Υπολογίζεται πως παράγει περίπου 4 εκατομμύρια ζευγάρια ετησίως. Ο Davis αρνήθηκε να χορηγήσει αθλητές προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα New Balance. Ωστόσο, η ποιότητα των προϊόντων της εταιρείας δεν πέρασε παρατήρητη από ορισμένους από τους διασημότερους ανθρώπους στον κόσμο. Ο πρώην πρόεδρος Bill Clinton φορούσε πάντα τα 1500 του όταν έβγαινε για τρέξιμο. Και ο Steve Jobs δεν πήγαινε πουθενά χωρίς τα 992 του. Λίγο πριν την επανεκλογή του Μπαράκ Ομπάμα, η New Balance του δώρισε ένα ζευγάρι γκρι 990 και ντυμένα με το όνομά του και με τη φράση «Handmade in the United States» να είναι εμφανής πάνω τους. Αξίζει να αναφέρουμε πως στα μέσα της δεκαετίας του 2010 κυκλοφόρησαν οι φήμες πως ο μεγαλοεπενδυτής Warren Buffett προσπάθησε να εξαγοράσει τη New Balance. Έδωσε μάλιστα λευκή επιταγή στον Jim Davis. Όμως εισέπραξε ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι από εκείνον και τη σύζυγό του. Ο ίδιος ο Jim Davis είναι πρόεδρος της εταιρείας και η σύζυγός του είναι αντιπρόεδρος. Η New Balance ανήκει σε ποσοστό 95% στην οικογένεια και δεν έχει εισαχθεί στο χρηματιστήριο. John Κατσιματίδης θέλει και μπορεί να αγοράσει CNN. Ο John Κατσιματίδης γεννήθηκε στην Ίσυρο το 1948. Όσο ήταν ακόμα 6 μηνών βρέφος, η οικογένειά του μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλωσε σε ένα μικρό διαμέρισμα στην 135η οδό στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης. Ο πατέρας του βρήκε δουλειά σε σερβιτόρος, ενώ η μητέρα του έμενε στο σπίτι. Ο Τζον πήρε το απολυτήριο τεχνικού λυκείου από το Brooklyn Tech και στη συνέχεια γράφτηκε στο New York University, όπου σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός. Σαν κλασικός έφηβος, το καλοκαίρι ήθελε να αράζει και να βλέπει τηλεόραση. Όμως η μητέρα του, η κυρία Δέσποινα, τον έσυρε σε ένα μπακάλικο της γειτονιάς και τον έβαλε να δουλέψει στο χαρτζηλίκι του. Η ζωή θα ήταν εντελώς διαφορετική αν η μητέρα μου δεν με είχε σηκώσει ποτέ από τον καναπέ, είχε δηλώσει ο ίδιος ο Τζον στη The Post. Ενώ βρισκόταν στο τελευταίο έτος των σπουδών του και ενώ το απέμεναν μόλις 8 μονάδες για να αποφοιτήσει, εγκατέλειψε το New York University προκειμένου να εργαστεί μόνιμα στο παντοπολείο, προς μεγάλη απογοήτευση του πατέρα του. Εντάξει, σε παντοπολείο πήγε να δουλέψει το παιδί. Δεν έγινε και YouTuber. «Σε στείλαμε στο πανεπιστήμιο για να γίνεις χουμάλι», είπε ο πατέρας του, χρησιμοποιώντας έναν όρο της αργό για το μεταφορείο τελάρων. Κάτι αντίστοιχο του χαμάλης. Στα απομνημονεύματά του, ο Τζον γράφει: «Η μητέρα μου πίστευε ότι πετούσε σκουπίδια όχι μόνο την εκπαίδευσή μου, αλλά και ολόκληρο το ταξίδι της οικογένειας στην Αμερική, που άλλαξε τη ζωή της. Προσπάθησα να της πω ότι η αλήθεια ήταν ακριβώς το αντίθετο. Γιατί να εργάζομαι για κάποιον άλλο όταν θα μπορούσα να έχω τη δική μου επιχείρηση? Αυτή δεν ήταν η ουσία του αμερικανικού ονείρου?» Το παντοπολείο στο οποίο εργαζόταν ανήκε σε ένα συμπατριώτη Έλληνα μετανάστη που τον φώναζε χαϊδευτικά ξάδερφο Τόνι. Ο Τόνι είχε το μαγαζί μαζί με το θείο του, Νικ. Πρόσφερε το μερίδιό του στον Κατσιματίδη χωρίς να ζητήσει προπληρωμή, αλλά μηνιαίες πληρωμές 1000 δολαρίων το μήνα. 9 μήνες μετά την αγορά του καταστήματος από τον Τζον, εκείνος και ο Νικ κέρδιζαν περίπου 1000 δολάρια την εβδομάδα. Ήταν το έτος 1969 και οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί έβγαζαν 129 δολάρια την εβδομάδα. Μία μέρα, ένας από τους σκληρούς τυπάδες της γειτονιάς προσπάθησε να εκβιάσει έναν από τους υπαλλήλους του καταστήματος. Ο Νικ έδιωξε το μάγκα, αλλά εκείνος επέστρεψε. Ο Τζον
έφερε ένα πιστόλι και τον περίμενε. Δεν δίστασα ούτε δευτερόλεπτο. Κατευθύνθηκα προς τον άντρα. Έβγαλα το πιστόλι από το σακάκι μου και πίεσα να τσάλινη κάνει στο κεφάλι του άντρα. Γράφει στα απομνημονεύματά του. Αν πλησιάσει ξανά σε απόσταση 3 τετραγώνων από αυτό το κατάστημα, είπα ήρεμα αλλά ευθέως, θα σου τυνάξω τα μυαλά στον αέρα. Δεν είπα άλλη κουβέντα. Μέχρι το 1974, το παντοπολείο του Κατσιματίδη και του Νίκ, που τότε ονομαζόταν Red Apple, είχε επεκταθεί σε πολλές τοποθεσίες σε όλη τη Νέα Υόρκη. Ο Κατσιματίδης ήταν μόλις 24 ετών. Έβγαζα $1,000,000 το χρόνο, αλλά εξακολουθούσα να ζω στο σπίτι με την οικογένειά μου. Γράφει. Έτσι ήθελα να το κάνω. Το 86 η Red Apple εξαγόρασε την Christie's και έγινε η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη Νέα Υόρκη. Σήμερα ο Τζον Κατσιματίδης επιβλέπει την Christie's Foods, μια αυτοκρατορία τροφίμων με πάνω από 30 καταστήματα στη Νέα Υόρκη. Ασχολείται και με το real estate. Διαχειρίζεται περίπου 2 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια ακινήτων σε όλη τη Νέα Υόρκη, τη Φλόριδα και αλλού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα επιχειρεί στη United Refining Company, ένα δηληστήριο πετρελαίου στη Μενσιλβάνια. Είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Red Apple Group. Η Red Apple Group είναι μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες των ΗΠΑ με συμμετοχές στον τομέα της ενέργειας, της αεροπορίας, του λιανικού εμπορίου και των ακινήτων. Απασχολεί συνολικά 8.000 εργαζόμενους. Με κύριο επίκεντρο στην ενέργεια, η περιουσία του αυξήθηκε παράλληλα με την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Το 2020, ο Τζον έδωσε $12,5 εκατομμύρια για να αποκτήσει το ραδιοφωνικό σταθμό 77 WABC. Εκεί επιδεικνύει την ευφράδια λόγου του καθημερινά στις 5 το απόγευμα, στη ραδιοφωνική εκπομπή Cats & Cosby μαζί με τη Ρίτα Κόσμπι. Ένας πολιτικός φίλος του Τραμπ τώρα είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε πρόταση εξαγοράς του τηλεοπτικού δικτύου CNN και δεν πρόκειται για άλλον από τον Ελληνοαμερικανό δισεκατομμυριούχο τον Τζον Κατσιματίδη. Τον Ιούνιο του 2023 ο Τζον Κατσιματίδης δήλωσε πως θέλει να αγοράσει το CNN από τη μητρική του εταιρεία, τη Warner Brothers Discovery. Θα πήγαινα να διευθύνει το μέρος αύριο το πρωί και το μόνο που θα ήθελα είναι $1 ετησίως, δήλωσε στη New York Post. Θεωρεί πως έχει τον τρόπο να διπλασιάσει τα κέρδη του CNN σε λιγότερο από έναν χρόνο. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει ανακοινώσει ακόμη αν θα κινηθεί για την απόκτηση του πασίγνωστου τηλεοπτικού δικτύου, ούτε το ποσό το οποίο διατίθεται να πληρώσει. Βίκη Σάφρα, η πλουσιότερη όλων. Τελευταία, αλλά όχι έσχατη στη λίστα μας, είναι η γυναίκα με προσωπική περιουσία 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια, είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα. Η Βίκη Σάφρα, της οποίας το πατρικό όνομα ήταν Σαρφάτη, κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς της ήταν Έλληνες Εβραίοι, οι οποίοι μετανάστευαν στη Βραζιλία τη δεκαετία του 50, όταν η Βίκη ήταν ακόμα μικρή. Στα 17 της, παντρεύτηκε τον πλουσιότερο τραπεζίτη του κόσμου, Τζόζεφ Σάφρα. Άρα όχι. Το Σάφρα δεν ήταν παράφραση του ονόματος Σαρφάτη, που θα μπορούσε, γιατί οι ξένοι δεν το έχουν με τα ελληνικά επώνυμα. Ήταν απλά μία σύμπτωση. Η Βίκη και ο Τζόζεφ παντρεύτηκαν το 1969 και έμειναν μαζί μέχρι το τέλος, αποκτώντας 4 παιδιά και 14 εγγόνια. Η οικογένεια Σάφρα είχε βγάλει τα πρώτα χρήματα στον τραπεζικό τομέα τη δεκαετία του 1840. Ίδρυσαν το Σάφρα Φερ Ενσί στο Χαλέπ της Συρίας. Τότε χρηματοδοτούσαν καραβάνια με καμήλες κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όταν ο πατέρας του Τζόζεφ, ο Τζέικομπ Σάφρα, μετακόμισε στη Βραζιλία το 1962, ξεκίνησε μια εταιρεία που ασχολείται με το εμπόριο μετάλλων, μηχανημάτων και βοηδών. Αργότερα άνοιξε μια τράπεζα. Ο Τζόζεφ Σάφρα πέθανε το Δεκέμβριο του 2020 σε ηλικία 82 ετών. Έχοντας διαγνωστεί με την νόση του Πάρκινσον, προετοίμασε σταδιακά τη διαδοχή του. Εκπαίδευσε τη σύζυγο και τα παιδιά του στο πώς να διαχειριστούν την τεράστια αυτοκρατορία που έκτισε. Η κληρονομιά του Τζόζεφ Σάφρα χαρακτηρίστηκε ως μία από τις μεγαλύτερες μεταφορές πλούτου στην ιστορία. Στον όμιλο της οικογένειας περιλαμβάνονται οι τράπεζες Banco Safra SA, Safra National Bank της Νέας Υόρκης και J. Safra Sarasin της Ελβετίας, με περιουσιακά στοιχεία άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τους ανήκουν επίσης ακίνητα συνολικής αξίας 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων
μεταξύ των οποίων ο εμπορικός ουρανοξύδης της Gherkin στο Λονδίνο και το κτίριο 660 Madison Avenue στη Νέα Υόρκη. Κατέχουν μερίδιο στην εταιρεία εμπορίας μπανάνας Chiquita Brands International και ένα επιβλητικό αρχοντικό 130 δωματίων στο Σάο Πάολο. Η πλουσιότερη Ελληνίδα στη γη και τα παιδιά της έχουν τώρα μαζί περισσότερα από 16,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index. Η οικογένεια Σάφρα είναι διάσημη για τη συλλογή έργων τέχνης και όχι μόνο. Μέσω του ιδρύματος Jacob Safra Foundation, η οικογένεια δόρισε το πρωτότυπο χειρόγραφο της θεωρίας της σχετικότητας του Albert Einstein στο Ισραηλίτικο Μουσείο της Ιερουσαλήμ. Πλέον, η Βίκη Σάφρα έχει απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από τα φώτα της δημοσιότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατοικεί στην Ελβετία και ασχολείται με το φιλανθρωπικό έργο της οικογένειας, κυρίως με το ίδρυμα Vicky & Joseph Safra. Εσάς, ποια είναι η άποψή σας? Γνωρίζατε τους δισεκατομμυρίους που αναφέραμε? Πιστεύετε ότι υπάρχουν Έλληνες που έφτιαξαν τόσο μεγάλες περιουσίες χωρίς να ασχοληθούν με την ναυτιλία? Είστε από εκείνους που προτιμούν να πίνουν κοκακόλα ξαπλωμένοι στον καναπέ των γονιών τους, περιμένοντας μια μεγάλη κληρονομιά για να φτιαχτούν? Πείτε μας στα σχόλια. Όπως και να έχει, αυτή τη χρονιά μην αφήσεις τον πληθωρισμό να φάει τις καταθέσεις σου. Ρίξε μια ματιά στο λογαριασμό D της Freedom24. Μπορείς να κάνεις τη δωρεάν εγγραφή σου μέσα σε λίγα μόνο λεπτά με την ταυτότητά σου και ένα λογαριασμό στο όνομά σου. Και, ακόμα καλύτερα, θες ένα μοναδικό έξτρα μπόνους αν κάνεις την εγγραφή σου από το link μας στην περιγραφή. Οι πλουσιότεροι Έλληνες εφοπλιστές περιλαμβάνουν τρεις γυναίκες που πιθανώς να μην έχεις ξανακούσει τα ονόματά τους, συμπεριλαμβανομένης της Νουνού της Ελληνικής Ναυτιλίας, με περιουσίες που πατάνε κάτω τους γνωστούς Έλληνες εφοπλιστές. Δείτε το αναλυτικό μας βίντεο. Είμαι ο CEO της χρονιάς και θα τα πούμε μέσα.